στο βίντεο αυτό, το οποίο έχει τεχνική αλλά κυρίως ιστορική σημασία, παρουσιάζεται το σύστημα ψεκασμού Electroinjector της εταιρείας Bendix. Είναι το λεγόμενο σύστημα ηλεκτροέχησης. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε το 1957 από την εταιρεία Bendix σε κάποια αυτοκίνητα και περισσότερο σε ένα αυτοκίνητο της Chrysler, ένα κινητήρα V8, 5.900 κυβικά, 295 άλογα. Είναι το αυτοκίνητο που βλέπουμε στο συγκεκριμένο σημείο εδώ πέρα. Στην ουσία είναι ο πρόγονος των συστημάτων ψεκασμού. Αρχικά το σύστημα αυτό είχε τοποθετηθεί σε αεροπλάνα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον πόλεμο της Κορέας. Η τοποθέτηση σε ένα αεροπλάνο ήταν εύκολη, δεδομένου ότι το σύστημα ψεκασμού σε αυτόν τον κινητήρα είχε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ρελαντή και το full φορτίο, τις μέγιστες στροφές. Σε ένα αυτοκίνητο όμως χρειάζεται να προσαρμοστούν διάφορα στάθια ρύθμισης, όπως το σύστημα εκκίνησης, η προθέρμανση, το ρελαντή, η επιτάχυνση καθώς και η επιβράδυνση. Το σύστημα λοιπόν Electroinjector της Bendix ή σύστημα ηλεκτροέχησης στα ελληνικά ξεκίνησε να προσαρμόζεται το 1957, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε κάποια αυτοκίνητα. Δεν θα λέγαμε ότι είχε ιδιαίτερη επιτυχία εξαιτίας το ότι ήθελε, όπως είπαμε προηγουμένως, να προσαρμοστεί πάρα πολύ από τα αεροπλάνα στα αυτοκίνητα. Τελικά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η Bendix το παραχώρησε στην Bosch, η οποία το 1967 προχώρησε στο σύστημα ψεκασμού Digitronic, το οποίο πάτησε στα χνάρια του αναλογικού τότε συστήματος ψεκασμού και θα πω δούμε τι σημαίνει αναλογικό, της Bendix. Από εκεί και πέρα μπήκαν τα θεμέλια και τα επόμενα χρόνια υπήρχε η έγκριξη των συστημάτων παραγωγή συστημάτων ψεκασμού της Bosch μετά τον Digitronic, τα K-Jetronic, K-E-Jetronic, L-Jetronic και ούτω καθεξής μέχρι και σήμερα. Το σύστημα Electroinjector που θα παρουσιάσουμε σε αυτό το βίντεο είναι ένα σύστημα ψεκασμού πολλαπλών σημείων με back ηλεκτρομαγνητικά. Μόνο που η διαφορά είναι ότι έχει μια αναλογική EQ, έναν αναλογικό εγκέφαλο. Δηλαδή, ο εγκέφαλος εδώ δεν έχει χάρτη που να περιέχει δεδομένα. Είμαστε στο έτος 1957, όταν πρώτο ξεκίνησε η ιστορία αυτή, και υπήρχαν τα αναλογικά ψηφιακά. Τα ψηφιακά ηλεκτρονικοί τα γνωρίζουν καλύτερα, είναι τα αναλογικά και τα ψηφιακά. Εδώ είμαστε στην αναλογική εποχή και η EQ δεν έχει χάρτη, ενώ έχει τρανζίστορ. Όλη η ιστορία γίνεται με τρανζίστορ και η αναλογική EQ, ο αναλογικός εγκέφαλος, το εγκεφαλάκι θα μπορούσε να πει κάποιος, ήταν στην ουσία ένας διαμορφωτής παλμών. Οι βασικές παράμετροι που έλεγε το σύστημα ήταν η υποπίεση στην πολλαπλή εισαγωγή και η ταχύτητα του κινητήρα. Τα συστήματα τα οποία αποτελείται, τα υποσυστήματα τα οποία αποτελείται το Electroinjector είναι τρία. Είναι το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου που αποτελείται από μια αντλία, θα τα δούμε πιο κάτω σε σχέδιο, ένα φίλτρο ρυθμιστή, φίλτρο δηλαδή και ρυθμιστή πίεσης μαζί και τα back. Το δεύτερο σύστημα είναι το σύστημα, υποσύστημα διαμόρφωσης παλμών, το οποίο αποτελείται στην ουσία από μια παλμογεννήτρια και ένα διαμορφωτή παλμών. Είπαμε ότι είναι το εγκεφαλάκι, αυτό που λέμε. Το τρίτο είναι το σύστημα αισθητήρων. Το σύστημα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αισθητήρων. Τους αισθητήρες που υπάρχουν στο πρωτεύον κύκλωμα, το πρωτεύον κύκλωμα αισθητήρων δηλαδή, και είναι αισθητήρες οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία στην τάση. Βασικά, όσο η τάση αυξάνεται, ο παλμός μειώνεται. Ο παλμός που διαμορφώνει το εγκεφαλάκι. Αυτοί οι αισθητήρες είναι ο αισθητήρας υποπίεσης και ο αισθητήρας επιτάχυνσης. Θα τους δούμε πιο κάτω αναλυτικά. Το δεύτερο κύκλωμα, το δευτερεύον κύκλωμα αισθητήρων ή βοηθητικό, είναι ένα κύκλωμα αισθητήρων οι οποίοι
είναι ευαίσθητοι στην ένταση, έχουν ευαισθησία στην ένταση. Δηλαδή όσο, στην αντίσταση, συγγνώμη. Έχω γράψει ένταση, αλλά εννοώσα αντίσταση. Όσο η αντίσταση αυξάνεται, ο παλμός που διαμορφώνει το εγκεφαλάκι αυξάνεται. Τέτοιοι αισθητήρες είναι ο αισθητήρας του ρελαντί, ο αισθητήρας θερμοκρασίας, αέρα, και ένα σύστημα ψυχρής εκκίνησης το οποίο διαθέτει. Το αυτοκίνητο είπαμε ότι είναι αυτό εδώ, ενώ θα μπορούσαμε να δούμε, δεν υπάρχουν εξαρτήματα αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να δούμε, ο κινητήρας είναι αυτός εδώ. Μιλάμε για ένα V8 κινητήρα, εδώ βλέπετε τη διάταξη V. Είναι κατά μήκος τοποθετημένος και εδώ βλέπουμε τις φιλτροχώνες από τις δύο πεταλούδες, πρωτεύων και δευτερεύων πεταλούδα θα δούμε, που στην μία πεταλούδα, στην πρωτεύουσα, εκεί υπάρχουν το σετ με τους αισθητήρες. Θα το δούμε πιο κάτω, πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο σύστημα, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Αυτού του παλιού συστήματος, το οποίο είπαμε ότι αποτελείται από αντλία, φιλτροεθμιστή και μπέκ. Το σύστημα τροφοδοσίας το βλέπουμε σε αυτό εδώ το διαγραμματάκι, το οποίο το βρήκα στο διαδίκτυο, σε ένα παλιό manual, και αποτελείται από τη δεξαμενή, το ρεζερβουάρ δηλαδή, όπου μέσα έχει μία αντλία εσωτερική, ενσωματωμένη, η οποία αναρροφάει το καύσιμο στα 29 PSI, λέει, μια μέση τιμή. Μιλάμε για αμερικάνικο σύστημα, οπότε παίζουν τα PSI. Περίπου 2 bar, και από εδώ παρέχει το καύσιμο σε ένα φίλτρο ρυθμιστή πίεσης. Είναι φίλτρο και ρυθμιστή πίεση ενσωματωμένο. Αυτός λοιπόν ρυθμίζει την πίεση στα 20 PSI, δηλαδή περίπου 1,4 bar, και η πλεονάζουσα ποσότητα γυρνάει στις επιστροφές. Από εκεί και πέρα, το καύσιμο διανέμεται μέσω δύο σωληνώσεων, ας πούμε μπεκέρων εκείνη την εποχή, από τη μία πλευρά του ΒΕΚ και από την άλλη στα ΜΠΕΚ, τα οποία ΜΠΕΚ ανοίγουν με παλμό από το εγκεφαλάκι, θα δούμε, από 1 ως 4,3 μιλισεκόντ. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο τρόπος ενεργοποίησης της αντλίας στο σύστημα αυτό. Η αντλία λοιπόν ενεργοποιείται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι στο μιζάρισμα, όταν ανοίξουμε το κλειδί στο start, παίρνει ρεύμα και ενεργοποιείται, και στη συνέχεια όταν εκκινήσει ο κινητήρας παίρνει από το κύκλωμα πίεσης του λαδιού, δηλαδή σηκώνει πίεση λαδιού ο κινητήρας και με το διακόπτη πίεση λαδιού ενεργοποιείται η αντλία και δουλεύει. Αυτό ισχυρίζεται ότι ήταν ένα σύστημα ασφάλειας, για να μην έχουμε πρόβλημα σε περίπτωση που ξεχαστεί για παράδειγμα ο διακόπτης στη θέση on, στη σκάλα on, και γυρίζει η αντλία και υπάρχει κάποια διαρροή, δεν σταματήσει, υπάρχει κάποια διαρροή στα μπέκ ας πούμε, και γεμίσει πολλαπλής αγωγής με καύσιμο, για να μην έχουμε διαρροή. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται στο φυλάδιο. Συνοψίζοντας λοιπόν, είναι το σύστημα τροφοδοσίας, το πρώτο υποσύστημα στο ηλεκτροτζέκτορ της Bentix του 1957, το οποίο αποτελείται από αντλία εσωτερική, φιλτροερυθμιστή, επιστροφές και μπέκ. Το δεύτερο σύστημα, είπαμε, το δεύτερο υποσύστημα είναι το σύστημα διαμόρφωσης παλμών, το οποίο στην ουσία αποτελείται από μία παλμογεννήτρια και ένα διαμορφωτή παλμών. Ας το δούμε εδώ πέρα από το φυλάδιο. Καταρχήν, η παλμογεννήτρια είναι μια παλμογεννήτρια σαν λίγο πολύ αυτές που γνωρίζουμε στα συστήματα ανάφλεξης. Είναι μια γεννήτρια παλμών μέσα στο διανομέα, στο distributor δηλαδή, παίρνει κίνηση και είναι χρονισμένη σύμφωνα με τη σειρά ανάφλεξης. Δίνει λοιπόν ένα παλμό, βλέπετε εδώ το βελάκι, ο οποίος πηγαίνει στο εγκεφαλάκι εντός εισαγωγικών της εποχής. Το διαμορφωτή παλμών. Στο διαμορφωτή παλμών λοιπόν στέλνει έναν τυπικό παλμό, παλμό. Το εγκεφαλάκι, αυτό το οποίο έχει ενσωματωμένο αισθητήρα αντιστάθμισης υψόμετρο, τι κάνει, διαμορφώνει αυτόν τον παλμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις που χρειάζεται ο κινητήρας. Για να το καταφέρει αυτό, επεξεργάζεται μια σειρά από πληροφορίες από τους αισθητήρες που είπα και προηγουμένως.
από τα δύο κύκλωματα, το πρωτεύον κύκλωμα εισιτήρων και το δευτερεύον κύκλωμα εισιτήρων. Το πρωτεύον και το δευτερεύον κύκλωμα αισθητήρων βρίσκονται στο πρωτεύον σώμα πεταλούδας. Παρατηρούμε εδώ ότι έχουμε δύο σώματα πεταλούδας, με δύο πεταλούδες το καθένα. Αυτό είναι το πρωτεύον σώμα πεταλούδας και αυτό το δευτερεύον. Και βλέπετε ότι συνδέονται με ένα αξονάκι. Πατώντας λοιπόν τον γκάζι ο οδηγός, ανοίγει πρώτα το πρώτο σετ πεταλούδες και καθώς ανεβαίνουν οι στροφές και το φορτίο, ανεβαίνει και το δεύτερο σετ πεταλούδες. Αυτές οι δευτερεύουσες απλώς έχουν τις πεταλούδες, τίποτε άλλο. Εδώ το σύστημα της πρωτεύουσας πεταλούδας έχει το σύστημα ρύθμισης δρελαντή και το πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα με αισθητήρες που είπαμε, αλλά θα το δούμε παραπέρα. Ο διαμορφωτής παλμών, είπαμε συνοψίζοντας, παίρνει το σήμα από την παλμογεννήτρια και το διαμορφώνει ανάλογα τους αισθητήρες που του στέλνουν κάποια σήματα, κάποιες πληροφορίες, το πρωτεύον κύκλωμα και το δευτερεύον κύκλωμα αισθητήρων. Και στη συνέχεια επιστρέφει αυτό τον παλμό πίσω, βλέπουμε το βελάκι εδώ, στο διανομέα και από εκεί μοιράζεται κανονικά, σύμφωνα με τη σειρά ανάφλεξης, σαν παλμός στα μπέκ. Εδώ βλέπουμε τους παλμούς οι οποίοι φεύγουν και πηγαίνουν από τον διανομέα στα μπέκ με μία τιμή από 1 ως 4,3 μιλισεκόν ανάλογα τις συνθήκες. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και ένα set αντιστάσεων που είναι χρήσιμο για το κυκλωματάκι που υπάρχει εδώ και είναι εξωτερικά βασικά για να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί υπήρχε ένα σχετικό θέμα με την αύξηση της θερμοκρασίας. Περνάμε τώρα στο τρίτο σύστημα, το τρίτο υποσύστημα που είναι το σύστημα των αισθητήρων και έχουμε πει ήδη ότι υπάρχουν το πρωτεύον κύκλωμα αισθητήρων που είναι ευαίσθητη στην τάση, δηλαδή όσο αυξάνεται η τάση ο παλμός μειώνεται και είναι δύο, αισθητήρας υποποίησης και αισθητήρας επιτάχυνσης, και το δευτερεύον κύκλωμα αισθητήρων που είναι ευαίσθητη στην αντίσταση. Όσο αυξάνεται η αντίσταση ο παλμός αυξάνεται. Είναι οι αισθητήρες δρελαντή, θερμοκρασίας και ψυχρής εκκίνησης. Θα δούμε ένα άλλο σχεδιάκι τώρα. Πρώτα απ' όλα ας δούμε όμως εδώ, για να καταλάβουμε. Εδώ βλέπουμε, κοιτάμε από το πλάι τον κινητήρα, από το φτερό, και βλέπουμε το πρώτο σετ πεταλούδων, το δεύτερο. Βασικά αυτή εδώ είναι η πρωτεύουσα, το πρωτεύον σώμα πεταλούδας, που βλέπουμε ότι έχει και τους διάφορους αισθητήρες, και αυτή είναι η δευτερεύοντα, η πιο μπροστά. Επίσης εδώ βλέπουμε το σωληνάκι το οποίο διατρέχει την κεφαλή εδώ, η μπικέρα της εποχής, όπου έχουμε τα δύο μπέκ από εδώ και δύο τέσσερις για τους τέσσερις κυλίνδρους, και από εδώ έχουμε άλλα τέσσερα για τους άλλους τέσσερις, γιατί μιλάμε για ένα V8 κινητήρα 5900 κυβικά 295 άλογα. Άρα στη φωτογραφία διακρίνουμε τα τέσσερα από τα 8 μπέκ και βλέπουμε έχουν βγει τα φίλτρα και φαίνεται η πρωτεύουσα και η δευτερεύουσα πεταλούδα, σώμα πεταλούδας. Να μείνουμε λίγο εδώ. Εδώ πάλι βλέπουμε το πρωτεύον σώμα πεταλούδας και το δευτερεύον. Είπαμε ότι το πρωτεύον σώμα πεταλούδας ανοίγει πρώτα, συνέχεια συμπαρασύρει όταν ανέβει το φορτίο και στροφές, και το δευτερεύον, το οποίο απλό έχει τις πεταλούδες, ενώ το πρωτεύον έχει τους αισθητήρες. Οι αισθητήρες αυτοί, είπαμε, πηγαίνουν προς το εγκεφαλάκι, προς το διαμορφωτή παλμών. Και έχουμε δύο κυκλώματα. Το ένα κύκλωμα είναι αυτό το οποίο είναι ευαίσθητο στην τάση, δηλαδή παίρνουν τάση και μεταβάλλουν τάση, και είναι δύο, αυτά που έχω κυκλώσει με το κόκκινο, είναι ο αισθητήρας κενού, μετράει το φορτίο δηλαδή, και ο αισθητήρας επιτάχυνσης, το απότομο γκάζι. Αυτοί οι δύο αποτελούν το πρωτεύον και σημαντικό κύκλωμα, βάσει του οποίου τις τάσεις που θα στείλουν στον διαμορφωτή θα διαμορφώσει τον παλμό προς τα μπέκ. Το δευτερεύοντα είναι το ψυχρής εκκίνησης, ο αισθητήρας ψυχρής εκκίνησης εδώ πέρα, ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα, και ο αισθητήρας ρελαντή, δηλαδή στην ουσία δύο επαφές ρελαντή. Το δευτερεύον είπαμε ότι έχει ευαισθησία στην αντίσταση. Αυξάνεται η τιμή της αντίστασης που στέρνει στο κύκλωμα τον διαμορφωτή, και έτσι ο διαμορφωτής αλλάζει, αυξάνει τον παλμό που θα στείλει προς τα μπέκ. Τώρα θα δούμε λίγο
στους αισθητήρες. Εδώ βλέπουμε το πρωτεύον σώμα πεταλούδας, τις δύο πεταλούδες πάνω στο πρωτεύον σώμα πεταλούδας, και βλέπουμε τους αισθητήρες. Ας επιμείνουμε λίγο σε αισθητήρες του πρωτεύοντος κυκλώματος, αυτό που, το οποίο είναι ευαίσθητο στην τάση, και βλέπουμε τον πρώτο αισθητήρα. Ο αισθητήρας μετράει την υποπίεση, μετράει το φορτίο της μηχανής, και είπαμε ότι είναι ευαίσθητος, έχει ευαισθησία στην τάση. Και ο δεύτερος είναι αυτός πάλι που έχει ευαισθησία στην τάση και μετράει την επιτάχυνση, την απότομη γκαζιά. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, στην ουσία είναι ένας MAP, ένας αισθητήρας απολύτου πιέσεως. Ένας σύγχρονος, όχι και τόσο σύγχρονος, είναι από πιο παλιό μοντέλο τώρα αυτό, ένας αισθητήρας φορτίου, ένας αισθητήρας υποπίεσης, ένας αισθητήρας MAP, όπως λέγεται, από τα αρχικά Manifold Absolute Pressure. Ο αισθητήρας MAP λοιπόν σήμερα είναι έτσι. Έχει μέσα μια πιεζοαντίσταση, έχει μέσα κάποια ηλεκτρονικά εξαρτήματα, του δίνουμε μια τάση αναφοράς, έχει μια γύρωση και ένα σήμα, και εδώ ένα σωληνάκι που συνδέεται στην υποπίεση. Οι πιο σύγχρονοι μπαίνουν κατευθείαν χωρίς σωληνάκι μέσα στην πολλαπλή εισαγωγή. Εδώ υπάρχει ένας κρύσταλλος χαλαζία, ο οποίος ανάλογα το κενό που δημιουργείται αλλάζει η αντίσταση, γι' αυτό λέγεται πιεζοαντίσταση, αλλάζει η τιμή και έχουμε ανάλογη πτώση τάσης και ένα σήμα προς τον εγκέφαλο. Αυτό λοιπόν είναι στα καινούργια. Τότε το 1957, ο MAP εντός εισαγωγικών της εποχής ήταν αυτό εδώ το πραγματάκι, ο οποίος, αν δούμε, είναι ένας κυλίνδρος όπου υπάρχει μέσα ένα εμβολάκι το οποίο είναι στεγανό και μπορεί και κινείται ανάλογα με την υποπίεση κόντρα σε αυτό το ελαττήριο. Εδώ βλέπετε ένα σωληνάκι το οποίο πηγαίνει επικοινωνία με την υποπίεση στην πολλαπλή, στο σώμα της πολλαπλής. Καθώς μετακινείται αυτό μέσα έξω ανάλογα την υποπίεση, μπορεί και μετακινεί, αυτό μοιάζει σαν μανόμετρο πιο πολύ, σαν όργανο, αλλά εδώ είναι στην ουσία ένα ποντεσιόμετρο. Είναι ένα ποντεσιόμετρο, μια μεταβλητή αντίσταση, η οποία τι κάνει. Από εδώ παίρνει 12 βολτ και από εδώ, από τη μεταβλητή αντίσταση, το επιστρέφει. Αυτή εδώ είναι η γύρωση. Όταν, τι γίνεται εδώ πέρα. Το κύκλωμα αυτό, είπαμε, το πρωτεύον είναι ευαίσθητο στην τάση. Όταν βάζουμε τη μηχανή μπροστά και γενικά στις χαμηλές μεσαίες τροφές, έχουμε αρκετή υποπίεση στο σύστημα. Καθώς έχουμε χαμηλή, έχουμε μεγάλη υποπίεση στο σύστημα. Εφόσον έχουμε μεγάλη υποπίεση στο σύστημα, αυτό το εμβολάκι μπορεί και το αναρροφάει, κάνει την κίνηση που δίνει το βέλος εδώ. Έτσι λοιπόν, το ποντεσιόμετρο είναι κλειστό σε αυτή τη θέση. Άρα έρχεται 12 βολτ και επιστρέφει 12 βολτ. Το εγκεφαλάκι λοιπόν, ο διαμορφωτής παλμών, βλέπει μεγάλη τάση. Είπαμε ότι όταν βλέπει μεγάλη τάση, προφανώς σε κάποια πουδαράκια, διαμορφώνει τον παλμό να είναι μικρός, τον οποίο επιστρέφει στο διανομέα για να το μοιράζει στα μπέκ. Καθώς αλλάζει η υποπίεση, ανεβάζουμε τις τροφές, μειώνεται το κενό και το φορτίο, μειώνεται το κενό εδώ πέρα, αρχίζει σιγά σιγά αυτό να επιστρέφει προς τα πίσω, μεγαλώνει, μπαίνει και άλλη αντίσταση στο κύκλωμα, πέφτει η τιμή της τάσης, και εφόσον βλέπει μικρότερη τάση, τι θα κάνει ο διαμορφωτής, θα αυξάνει τον παλμό, τον οποίο θα στέλνει στο διανομέα να μοιράσει στα μπέκ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, το πρωτόγονο αλλά έξυπνο για την εποχή εκείνη, το αναλογικό εγκεφαλάκι, το οποίο δεν είχε χάρτες, δεν είχε τίποτε άλλο, μπορούσε να μεταβάλει τον παλμό. Στο παιχνίδι παίζει και αυτός εδώ ο αισθητήρας, που είναι ο αισθητήρας επιτάχυνσης. Τι κάνει. Στην ουσία είναι, και αυτό συνδέεται με την υποπίεση, είναι στο σημείο εδώ πέρα, και έχει δύο θαλάμους υποπίεσης. Ο ένας θάλαμος έχει μεγάλη υποπίεση και ο δεύτερος, επειδή υπάρχει αυτή εδώ η οποίεση στραγγαλισμού, έχει μικρότερη υποπίεση και κόντρα σε ένα ελαττήριο. Όση ώρα δουλεύει η μηχανή και δουλεύει σε normal στροφές και φορτίο, αυτός ο διακόπτης έχει επαφή. Και τι είναι αυτό? Τα 12 volt από τη μία κάνουν επαφή και πηγαίνουν πού? Πηγαίνουν στο ποδαράκι εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ τον αισθητήρα. Είναι σε σειρά δηλαδή συνδεμένο με τον αισθητήρα φορτίου. Όταν λοιπόν η λειτουργία είναι φυσιολογική,
φυσιολογική επιτάχυνση, τροφοδοτείται με, το ανάλογο, με τα ανάλογα volt και ανάλογα την αντίσταση που μπαίνει στο κύκλο με εδώ πέρα πληροφορεί το διαμορφωτή παλμών. Αν όμως ανοίξουμε απότομα τον γκάζι, διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο θαλάμων και για την ακρίβεια πέφτει η υποπίεση πρώτα εδώ, ενώ εδώ διατηρείται για ένα διάστημα. Λόγω αυτής της στένωσης εδώ, εφόσον διατηρείται η υποπίεση και διαταράσσεται η ισορροπία, ανοίγει αυτός ο διακόπτης. Καθώς λοιπόν θα ανοίξει αυτός ο διακόπτης, θα κοπούν τα 12 βολτ από το σημείο αυτό εδώ. Έχουμε πει όμως ότι ο εγκέφαλος, το εγκεφαλάκι, τι κάνει, όταν βλέπει μεγάλη τάση ρίχνει τον παλμό. Όταν δει όμως εδώ στιγμία καθόλου τάση, θα ανεβάσει τον παλμό και έτσι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες για τη στιγμή επιτάχυνση. Είναι κάτι σαν την αντλία επιτάχυνση που είχαν τα καρμπιρατέρ. Αυτοί λοιπόν οι δύο αισθητήρες, ο αισθητήρας κενού, ο αισθητήρας φορτίου, ο αισθητήρας υποπίεση, ο αισθητήρας MAP αλλιώς, σε συνδυασμό με τον αισθητήρα επιτάχυνσης, που είναι ευαίσθητη, είπαμε και οι δύο στην τάση, προκαλούν μάλλον μια ευαισθητία στην τάση στον διαμορφωτή παλμών, είναι οι βασικοί αισθητήρες. Από εκεί και πέρα, για τη διαμόρφωση του παλμού, από εκεί και πέρα έχουμε το σύστημα ψυχρής εκκίνησης, όπου είναι όπως ένα κλασικό καρμπιρατέρ θερμενόμενο και σιγά σιγά κλείνει και υπάρχει μια αντίσταση που μπαίνει στο κύκλωμα και διαμορφώνει ανάλογα τον παλμό. Το ίδιο και την επαφή του ρελαντί, το ίδιο και ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του αέρα, εδώ πέρα μπορεί να αυξάνεται η αντίσταση και έτσι είχαμε πει ότι το κύκλωμα αυτό, το οποίο είναι ευαίσθητο στην αντίσταση, αυξάνει την αντίσταση, αυξάνει τον παλμό. Το σύστημα λοιπόν που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή, το σύστημα ηλεκτροέχησης ηλεκτροτζέκτορ της Bentix, είχε κάποια σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά ήταν δύσκολη ψυχρή εκκίνηση, αύξηση της θερμοκρασίας στο εγκεφαλάκι λόγω του ότι δούλευαν τρανζίστρο. Τα τρανζίστρο ήταν πρωτόγωνα και δεν ήταν προσαρμοσμένα για αυτή τη λειτουργία, έσκαγαν σύμφωνα με μαρτυρίες στο διαδίκτυο και γενικώς δημιουργήθηκε και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Υπήρχαν παρεμβολές από το σύστημα αυτό. Το σύστημα δεν περπάτησε σχεδόν καθόλου. Μάλιστα λένε ότι πολλοί ιδιοκτήτες στους πρώτους μήνες που το αγόρασαν πέταξαν το σύστημα αυτό και τοποθέτησαν το κλασικό καρμπιραντέρ για να δουλέψουν. Και στη συνέχεια, όπως περιγράψαμε και στην αρχή, η εταιρεία Bendix, η οποία είναι, η Bendix είναι αμερικάνικη εταιρεία, αντί να το διορθώσει, προτίμησε να το παραχωρήσει εναντί φυσικά κάποιες αμοιβείς το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Bosch, η οποία στην αρχή πάτησε πάνω σε αυτό το σύστημα και έκανε το 1967 το DigiTronic, το οποίο δούλεψε σε κάποια αυτοκίνητα, αυτό θα το πούμε σε ένα άλλο βίντεο, και μετά προχωρώντας σιγά σιγά πήγε στα επόμενα συστήματα, στα ψηφιακά. Το DigiTronic έχει αναλογικό εγκεφαλάκι αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν, στο βίντεο αυτό είπαμε μερικά πραγματάκια για το πρώτο σύστημα ψεκασμού, το σύστημα ηλεκτροέχησης ή ηλεκτροτζέκτορ της εταιρείας Bentix. Είναι ένα σύστημα το οποίο δούλεψε πολύ καλά σε αεροπλάνα και το προσάρμοσε η Bentix το 1957 σε κάποια αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και το Chrysler, ένα V8 5900 κυβικά 295 άλογα. Το σύστημα αποτελούνταν από τρία υποσυστήματα, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου με αντλία, φιλτρορυθμιστή και μπέκ, το σύστημα διαμόρφωσης παλμών με παλμογεννήτρια και διαμορφωτή παλμών και ένα σετ από αισθητήρες, τους πρωτεύοντες αισθητήρες που ήταν ευαίσθητοι στην τάση και τους δευτερεύοντες που ήταν ευαίσθητοι στην αντίσταση. Το όλο σύστημα λειτουργήσε με διάφορα προβλήματα και τελικά αποσύρθηκε, πωλήθηκε στην εταιρεία Bosch και στη συνέχεια η Bosch έκανε το DigiTronic το 1967. Ευχαριστώ.